Σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους δυτικούς εταίρους τους βρίσκονται Ελλάδα και Κύπρος μετά την ανακοίνωση του Βλαντίμιρ Πούτιν περί αναγνώρισης της ανεξαρτησίας των αποσχιστισών ουκρανικών περιοχών του Ντονμπάς. Τόσο η Αθήνα όσο και η Λευκωσία έκαναν λόγο για παραβίαση της εδαφικής ακυρεότητας της Ουκρανίας και των θεμελιωδών αρχών του διεθνούς δικαίου. Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκα, ώστε να εξεταστούν όλα τα σενάρια σχετικά με την τροφοδοσία φυσικού αερίου και να επιβεβαιωθεί ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη συνέχιση του ανεφοδιασμού της χώρας. Η Ελλάδα ως θεμελιώδη αρχή σέβεται την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία όλων των κρατών. Καταδικάζει συνεπώς απερίφραστα ενέργειες που αντιβαίνουν σε αυτές τις αξίες και όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις από την κλιμακούμενη κρίση, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα, θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους Έλληνες πολίτες ότι έχουμε ως κυβέρνηση λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η τροφοδοσία της χώρας σε φυσικό αέριο να παραμείνει ασφαλής και να συνεχιστεί απρόσκοπτα. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου, οι ελληνικές αρχές σε Κίεβο και Μαριούπολη είναι σε ετοιμότητα να συνδράμουν τους Έλληνες υπηκόους και τους ομογενείς που ζουν στην περιοχή. Είμαστε αντίθετοι σε κάθε απόσχηση, αναγνώριση, στήριξη απόσχησης και κάθε μορφή προσάρτησης, σημειώνει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του το Κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών.